καλημέρα από την Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τους αγανακτισμένους, όπου χθες το βράδυ περίπου 100 άτομα ξεκίνησαν από τον Λευκό Πύργο και πέρασαν από τα γραφεία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης, όπου τυχοκόλλησαν την εξής αφίσα που θα σας δείξουμε αμέσως. Πήγαιναν λοιπόν στο γραφείο του κάθε βουλευτή και κολούσαν μια τέτοια αφίσα. Πέρασαν από την κυρία Καηλή, τον κύριο Βούγια, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Καστανίδη και τον κύριο Μακριώτη. Όπως βλέπετε, η αφίσα γράφει πάνω «Καταζητείτε για εσχάτη προδοσία». Είναι ο κύριος Μακριώτης και από κάτω γράφει «Αμοιβή, άμεση δημοκρατία». Και την έχουν φτιάξει σαν λοιπόν... λίγο ρετρό, βλέπεις με τα γράμματα. Μετά, είναι σαν να παραπέμπει στην άγρια Δύση. Ναι. Βλέπεις και το χρώμα πράγματι, είναι λίγο σέπια, κάπως ας πούμε και τα λοιπά. Λουκ από πάνω, ναι. Ναι. Βλέπεις και τα γράμματα του «Καταζητείτε», βλέπεις πως είναι. Ναι. Ευτυχώς δεν έχουν και το υπόλοιπο της άγριας Δύσης. Ναι, ναι, ναι. Για πάμε. Έτσι θυμίζει τις αφίσεις των επιχειρημένων της άγριας Δύσης, όπως είπατε. Mm. Μάλιστα στο γραφείο του κυρίου Μακριώτη. Βλέπουμε εμείς τώρα, όσο μιλάς και τα πλάνα των άλλων, και την κυρία Ράπογλου και. Ποιος άλλος, ποιος βουλευτής είναι εκεί. Δεν το προλάβαμε. Και από την κυρία Μπακογιάννη πέρασαν, πρέπει να σας πω. Μάλιστα. Και από το γραφείο της κυρίας Μπακογιάννη. Πέταξαν αυγά, πέταξαν φρούτα, ό,τι είχαν μαζί τους, γιαούρτια. Έκαναν αισθητή την παρουσία τους, όπως σας δείχνει τώρα ο συνάδελφος, έχουν γράψει και με σπρέι έξω, έξω από το γραφείο του κυρίου Μαγκριώτη. Και αφού λοιπόν φαίνεται ότι δίνεται, παιδιά, πάντως αυτή η κατάσταση και δεν μαζεύεται. Κάθε άλλο θα έλεγα. Γιατί και στην Πάτρα τα ίδια είχαμε εκεί, μάλιστα τα έβαλαν και με τις οικογένειες των βουλευτών. Άλλο χειρότερο αυτό και απαράδεκτο, να τα βάζουν και με τις οικογένειες των ανθρώπων. Έτσι, αλλά και αυτή η εικόνα τώρα που έχουμε εδώ για να κράξουμε μια ταβέρνα, είναι τραγική. Τραγική εικόνα πραγματικά και απαράδεκτη και καταδικαστέα. Δεν το συζητώ. Για λέγε τα πάμε παρακάτω. Και αφού λοιπόν πέρασαν από τα γραφεία των βουλευτών, επέστρεψαν στο Λευκό Πύργο λίγο μετά τις 12, όπου και συνέχισαν εκεί την διαμαρτυρία τους.